Εδώ σε τούτο το σημείο ακριβώς ξεκινάει το άλλο μου το βίντεο, το στο αεροπλάνο με το μωρό, και έλεγα ότι και να με πληρώνουν δεν μπαίνουν στο καράβι. Κι όμως, YouTube θεατάκια μου, εννοείται δεν μας πληρώνουν, πληρώνουμε κιόλας, θα μπούμε στο καράβι. Γιατί έχω κάνει στα μου με το μωρό, στο αεροπλάνο με το μωρό, να μην κάνω και στο καράβι με το μωρό. Με καμπίνα φυσικά, γιατί είναι 15 ώρες και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που δεν θέλαμε ποτέ καράβι, αλλά θα το επιχειρήσουμε. Έχω ξετρελαθεί από τη χαρά μου, ανυπομονώ να δω γάτσι μου πώς είναι μέσα. Εν τω μεταξύ, εμείς ήμασταν εντελώς αντίθετοι, καράβι ποτέ για κανένα λόγο. Αλλά αφού για το vlog το κάνεις τώρα. Αλλά ναι, έτσι με το vlog τώρα και κλείσαμε και καμπίνα, σκέφτηκα και ότι νύχτα είναι, δεν χάνω την ημέρα μου. Δεν ξέρω, το έχω πάρει πάρα πολύ ζεστά. Σημείο που είμαι τέρμα ενθουσιασμένη. Καλά καμπίνα, μην φανταστείτε ότι έκλεισα τίποτα λουξ, την απλή. Έχω μια αγωνία να δω πώς θα είναι. Και τα δύο θα ανοίξουν 7 η ώρα. Ωραία. Και κλείνουν στις 10. Ευθεία μπροστά μας είναι ένα μεγάλο σαλόνι και ένα μεγάλο μπαρ, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες. Ακόμα και τη νύχτα λειτουργεί. Θα θυμόμαστε μετά ανάπτυξη. Ναι, καλέ. Έχει χάρτες. Λοιπόν. Είμαστε στο 6. Θα πάμε στο 7. Δεν είναι η καμπή μας. Περάστε σήμερα το παιδάκι μέσα πρώτα. Χαιρετάει τον εαυτό της, θα τρελαθώ. Ποιος είναι εκεί η Κασάνδρα? Γεια σας. Είμαστε το 72-02. Γεια σας, με βλέπετε, είναι άπειρα μικρό, δηλαδή εδώ είναι το κρεβάτι, εδώ είναι τα πόδια μου. Δηλαδή αυτό το διαδρομάκι εδώ δίπλα, βέβαια έχει ντουλάπα, οπότε μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, καμιά τσάντα μέσα. Και είναι κάτω πάνω, έχει και μια τηλεορασίτσα, room tour είναι τώρα αυτό, έτσι. Καρέκλα, γραφείο κάδο. Κάτσε γιατί δεν χωράω, Κασάνδρα. Λοιπόν, να δω, να ανοίξω μπάνιο, το μπάνιο, και εδώ κάνεις το ντουζάκι σου. Αλλά παιδιά, πολύ μικρό. Βγαίνω για να μπει ο γάτσου, γιατί και οι δυο μαζί δεν χωράμε. Κασάνδρα, εγώ εδώ. Φαντάσου, πρέπει να βγω εγώ για να μπει ο γάτσου. Λοιπόν, εγώ που έχω κόλλημα, έτσι με τα παλιά, τα σάπια, ξέρεις τώρα, έχω να πω ότι αν και μικρό, οπ, είναι ωραίο, παιδιά, είναι καινούριο, δηλαδή δεν νιώθω ότι μπήκα σε ένα ερείπιο. Είναι στενό, αλλά είναι ωραίο, δηλαδή και το μπάνιο το ωραίο, πώς να σου πω, έχει τύχει μπάνιο ξενοδοχείου και να, ούτε για κατούριμα να μην πηγαίνω, να είναι τόσο χάλια, εδώ είναι μια χαρά. Να σου πω, μεθαύριο θα φτάσουμε. Θέλουμε να μάθουμε να περπατάμε. Κοίτα τι ωραία που είναι έξω. Παναγία μου, τι είναι. Να πέρα το μπλε. Να πέρα το μπλε. Λοιπόν, έλα να μας κάνεις ξανά, είσαι εδώ, είναι σκυλιόμενες όταν μπαίνεις. Χαιρέτα την κάμερα. Γεια. Γεια. Λοιπόν, μπαίνουμε και γράφει εδώ welcome. Κάνουμε το boat tour. Έκανε χαιρετάκι με τα δύο τώρα. Να βαθμολογήσουμε. Ναι. Και εγώ. Πού είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, προχωρώντας,
στείλει. Εδώ είναι wine bar, à la carte, restaurant. Εδώ είναι το à la carte μέσα. Θα μπω να δω και τις τουαλέτες πως είναι. Αυτές είναι οι κοινές οι τουαλέτες. Φίλε, τουαλέτα με θέα, όχι αστεία. Βέβαια λίγο βρώμικα το τζάμι, είναι λίγο θολά. Είναι όλα αυτά που είναι. 1, 2, 3, 4, 5 τι είναι. Γκαράζ. Ωραία. Εδώ που λέει snack bar. Το 6. Περάσαμε τώρα. Φλό καφέ. Snack bar. Ποιο. Αλλά κάρτε είναι εδώ. Τουαλέτες. Ωραία. Πάμε να δούμε. Εκεί καμπίνες. Πάμε το, να δούμε το shop. Το κατάστημα. Το shop είναι κλειστό τώρα. Βασικά μπορεί να είναι και από εδώ. Κάτσε να δω. Ποιο είναι το shop. Είναι πριν τη reception. Άρα είναι από εκεί. Λοιπόν, είμαστε στο shop. Ψωνίσεις τίποτα, γάτσου. Φύσα μητούλα. Μια τσαντούλα για τη γυναίκα σου. Κοίτα πώς φύσα μητούλα. Φύσα μητούλα. Δεν είδα κάτι. Φύσα μητούλα. Ωραία. Από το στόμα, δεν φύσα με το στόμα. 5,69. Ενώ εδώ είναι καθίσματα αεροπλάνου. Προσοχή παρακαλώ, πληροφορούμε τους κυρίους επιβάτες ότι υπάρχουν διαθέσιμες καμπίνες. Όχι εκτοπινία κυβατών, επιθυμούν να βοηθήσουν το εισιτήριο της εκαμπίνα, παρακαλούνται να προσθέσουν τη ρεσεψιόν. Ευχαριστώ. Επειδή είχαμε δύο μονά, ένα πάνω, ένα κάτω, ζητήσαμε να μας δώσουν καμπίνα με διπλό κρεβάτι. Και μας δώσανε άλλοι. Πάμε να δούμε τι μας δώσανε. Για να δούμε. Αλλά εμάς μας κάνει για να βάλουμε το μωράκι μας στη μέση και να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Ναι. Κιτσουλίνο. Σ' αγαπώ και δεν σου δίνω. Λοιπόν, εδώ είναι στο 7 το 72-23. Εδώ είμαστε. Πάμε εκεί λοιπόν. Βρίσκεται στο κατάστημα 7, στον χώρο των καθισμάτων αεροπορικού τύπου. Ο σταθμό συγκέντρωση D βρίσκεται στο κατάστημα 7. Πάλι με δυο μονά είναι. Κάναμε αλλαγή σε τετράκλινη. Έχει δυο κρεβάτια κάτω, δύο πάνω. Αλλά είναι πιο άνετη, ρε παιδί μου. Και τώρα πάμε στο παλιό να φέρουμε τα πράγματά μας. Το μπάνιο είναι ίδιο, το γραφιάκι είναι ίδιο. Δεν έχει να σας δείξω κάτι άλλο. Είναι λίγο πιο άνετη, ε. Γάτσι ναι. Μου φαίνεται μεν. Είναι λίγο και εδώ έτσι που ανοίγει. Είναι, ναι, είναι. Γιατί στο άλλο η αλήθεια είναι με έπιασε ψυχή μου. Έκανε ο γάτσο από το σπίτι αυτό. Βασικά έχει και το άλλο μισό. Πήρε μια τσιαπάτα, την άνοιξε και έβαλε μέσα. Το θέμα είναι ότι πώς το δαγκώνεις αυτό. Σήμη. Θα σας φέρω εδώ το καλοκαίρι, οπότε θα κάνουμε άλλο vlog για τη Σήμη. Τώρα θέλω να πάω να βρω μια ωραία γωνιά, να γυρίσω το ξανά είμαι έγκυος Watt. Εσείς θα το έχετε δει τώρα. Εδώ η ντουλαπάκια με φορτιστή μέσα, βάζεις ξέρω εγώ ποιο είναι το δικό σου δίσμα, τάκ και το κλείνει. Κοίτα, 1, 2, 3, 4. Πατάς έντερ και κλείδωσε. Μόνο εγώ ξέρω τι κωδικό έχει. Ωραία. Θα μου πεις ο επόμενος πώς θα το χρησιμοποιήσει. Εγώ πρέπει να το ανοίξω για να πάρω το τηλέφωνο που μέσα. Το ανοίγω, παίρνω το τηλέφωνο μου και το αφήνω ανοιχτό. Γεια σας YouTube θεατάκια μου. Είμαι ενπλό και έχω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ξανά είμαι έγκυος. Σοκ. Για μας όχι. Σαν τη Ρόδο.
πολύ τελικά με το πλοίο. Ναι. Ναι. Πάμε να ταΐσουμε το παιδί μας τώρα. Ναι. Ήρθαμε καμπίνα, ταΐσαμε Κασάνδρα. Δεν λέει να κοιμηθεί. Εγώ νιστάζω, θα κοιμηθώ, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό δουλεύει. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Πώς κάνει. Α! Ας με φωταγωγήσω. Λοιπόν, πλέτε το καράβι πέρα από πάρα πολλά νησιά, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας τι να δεις, και την κό που είδαμε είδατε, σκοτεινή βγήκε. Οπότε Νάνη, αύριο το πρωί φτάνει Αθήνα, 10. Ναι. Οπότε τα λέμε αύριο το πρωί. Ναι. Ή δεν ξέρω, μπορεί να σας καληνυχτήσω και πιο μετά, έτσι να έχω ξεπλώσει. Θα δω, ανάλογα τα κέφια μου. Γεια σας, τι κάνετε. Η ώρα είναι 3 παρα 5 τη νύχτα. Έχω και την αλλεργία, μου πονάνε και αμυγδαλές. Κανονικά που λέτε, θα έπρεπε να κοιμόμαστε. Αλλά, έτσι για να μην λέτε ότι τι ήσυχο παιδί που έχουμε, εννοείται ότι και το δικό μας το παιδί κλαίει, τσιρίζει, ουρλιάζει, δεν ξέρει τι θέλει. Απλά εσείς δεν το βλέπετε στα βίντεο και απλά εμείς δεν το αφήνουμε να μας επηρεάσει. Η Κασάνδρα τώρα πρέπει να την έχει αρπάξει κάπου. Δεν ξέρω πώς και τι, τρέχει λίγο η μίξα, δεν κοιμάται, μιλάμε για ένα κλάμα. Τι να σου πω παιδί μου, κρίση πανικού. Αλλά θα δούμε το θετικό. Ξεσηκωθήκαμε, ξυπνήσαμε, δεν ηρεμούσαμε τίποτα, βγήκαμε βόλτα. Έχουμε ώρα που είμαστε εδώ, ξαναπήγαμε στο δωμάτιο, κάναμε μια προσπάθεια, δεν κοιμήθηκε. Δηλαδή με το που τη βάλαμε κρεβάτι ξύπνησε. Και ακούω στα ηχεία ότι φτάσαμε Πάτμο. Οπότε ας δούμε την θετική πλευρά της ζωής, ότι τουλάχιστον θα δούμε και την Πάτμο, βρε. Για να σας δείξω. Χάρη σε σένα θα δούμε την Πάτμο. Στο δωμάτιο θα ξυπνήσει και πώς την μεταφέρεις από το καρότσι στο κρεβάτι, εντάξει το καρότσι δεν χωράει να μπει μέσα. Η ώρα είναι 5:20, η Κασάνδρα πάλι ξύπνησε. Δεν θα κοιμηθούμε απόψε, εγώ είμαι σαν την τρελή. Πάμε λίγο να βρούμε ζεστό νερό, μήπως κάνουμε λίγο γαλατάκι. Δύσκολα σήμερα. Καλημέρα, φτάνει Πειραιάς σε μισή ώρα. Τα γατάκια μου κοιμούνται. Εμείς αρρωστήσαμε εγώ και η Κασανδρούλα μου. Εγώ θα πω να κάνω στα μπάμε ένα ντουζάκι. Να φύγει έτσι λίγο η αρρωστήλα, δεν ξέρω, από πάνω μου, έτσι νιώθω. Λοιπόν, όλα καλά, από όλα έχει η καμπίνα και το γραφιάκι, το τηλεφωνάκι, κανονικά ρε, μου λες και εσύ σε ξενοδοχείο. Αυτό που δεν έχει είναι πιστολάκι για τα μαλλιά, οπότε δεν τα έκανα. Αν και θα ήθελα, γιατί είναι χάλια μαύρα. Αλλά εντάξει, σας συγχωρούμε. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε να σας δείξω και το άλλο. Εδώ η τηλεόραση εκτός από τα κανάλια παίζει συνέχεια live, που είναι τώρα το πλοίο. Έφτασε. Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Οι επιβάτες με οχήματα παρακαλούνται να προσθέσουν. Κασάνδρα, γεια σου. Οι υπόλοιποι επιβάτες παρακαλούνται το να... Το πλοίο θα σε φέρει ένα λιμάνι αξίνα. Πες μας σε δικό σου. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο, αλλά είχε πολύ κρύο, ρε παιδί μου. Θα συμφωνήσω με το Γάτσο, ωραίο ταξίδι, ωραία πήγαινε, όλα τέλεια, το δωματιάκι, οι παροχές, τα εστιατόρια, τα μπαρ, όλα τέλεια. Η τηλεόραση δεν έπιανε Star να δούμε MasterChef τελικό, έπιανε όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία παίζανε εκλογικά, αλλά κρύο. Και κάναμε και την πλακία, έβγαζε κρύο εμάς στο δωμάτιό μας, δεν δώσαμε σημασία, το βράδυ το δαγκώσαμε. Θα ξαναπήγαινες Γάτσου με καράβι? Ναι. Ναι.
Εγώ δεν ξέρω. Είχα και άσχημη εμπειρία με το αεροπλανάκι 45 λεπτά πτήση. Περιμένουμε τώρα το φίλο μας να έρθει να μας πάρει. Εδώ τελειώνει το vlog. Οι καινούργοι κάντε ένα subscribe, κάντε και ένα like. Άμα σας άρεσε, αφήστε σχόλια. Εννοείται τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Αντίγεια!